Μηνύματα φασιστικότητας εκπέμπει Αθήνα απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα. Με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια να ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί με όλα τα μέσα την εδαφική της κυριαρχία και την ίδια της την ύπαρξη. It's territory, its sovereignty rights, its existence. With all lawful means available. Το γαϊτανάκι των τουρκικών απειλών συνέχισε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσία Κάρ με πολεμοχαρείς δηλώσεις. Aynı komando andığında olduğu gibi ölürsem şehit kalırsam gazi. Gereği neyse yapmakta kararlıyız arkadaşlarım. Yine arkalarında kim olursa olsun. Τυχώς η Τουρκία έχει μπει πια στη σφαίρα του παραλόγου. Και βλέπετε ότι αυτές οι δηλώσεις ενεργοποιούν αποκλειστικά και μόνο το θυμικό της τουρκικής κοινωνίας. Όλα αυτά τη στιγμή που έχει προχωρήσει το τουρκολιβικό σύμφωνο, κάτι το οποίο το προηγούμενο χρονικό διάστημα φαίνεται πως έφερε και την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Παίρνοντας μια δίθεν νομιμοποίηση, ηθικοποίηση αυτής της αναθεωρητικής της πράξης. Και πού? Σε σημεία στα οποία θεωρητικά δεν είναι ελληνική κυριαρχία, είναι κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, άρα θεωρητικά πιο ήπια πρόκληση στο μυαλό κάποιων, έτσι νομίζουν στην Τουρκία, αλλά αν το κάνει εντός ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΣ, ακόμα και με σουλάτσα, δηλαδή ακόμα και με ερευνητικά σκάφη, θα είναι μεγάλη πρόκληση. Αν πάλι το κάνει δυτικά του ελληνοαιγυπτιακού, της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΣ, δηλαδή αναδυτικά του 26ου Μεσημβρινού, νοτίως της Κρήτης, όπου είναι ξεκάθαρα ελληνική υφαλοκρηπίδα και δυνάμει ελληνική ΑΟΣ, θα θεωρήσει η Τουρκία ότι την προσεκάλεσε η Λιβύη, που δεν είναι έτσι, γιατί είναι όλα άκυρα και παράνομα, συντριπτικά άκυρα και παράνομα όλα αυτά, αλλά θα πει ότι εγώ έχω την νομιμοποίηση και πού θα πάει, όχι στην βόρεια περιοχή, στη θάλασσα της Λιβύης, αλλά νοτίως της Κρήτης, στο σημείο που θεωρητικά το τουρκολιβικό μνημόνιο αφήνει μία δέσμη θάλασσας που ενώ είναι ελληνική δυνάμη ΑΟΣ και ελληνική υφαλοκρηπίδα σχηματίζεται να είναι δήθεν λιβικά νερά. Οφείλει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ξεκάθαρη στάση σε ό,τι αφορά ένα πλαίσιο κυρώσεων, ένα πακέτο κυρώσεων στη βάση του πλαισίου του 2019 που θα ενεργοποιηθεί εάν η Τουρκία παραβιάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δυτικά του 28ου Μεσημβρινού. Εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και δεν πρέπει να κάνουμε αναλυσίες. Όπως ας πούμε η συμφωνία με το Ισραήλ για εξορίξεις μαζί με την Κύπρο και ανόητους αγωγούς που δεν θα γίνουν ποτέ, τονίστουμε κάτω από την ποδιά της Τουρκίας, γιατί αυτό έδωσε πεδίο δόξης λαμπρό στον Ερντογάν να δημιουργήσει μια νέα κατάσταση μέσα στην Τουρκία. Είδατε τι κάνουν, να μας περικυκλώνουν κτλ. Για πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ. Ούτε αυτές οι εξορίξεις θα γίνουν, ούτε τα πετρέλαια θα πάρουμε, ούτε τα θέλουμε αυτά τα πετρέλαια. Αντί να έχουμε μια περιφερειακή συνεννόηση με όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, να ζητήσουμε από όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου να συζητήσουμε όλοι μαζί, έτσι, γύρω από ένα τραπέζι, να καταγράψουμε τις διαφωνίες μας όσο αφορά τη χάραξη των θαλασσίων ζωνών, να πάμε στη Χάγη να γίνει μια διευθέτηση. Αυτή είναι η θέση του Μερικού. Οπότε ουσιαστικά να υπάρχει συζήτηση. Συζήτηση, αλλά όχι διμερής. Πολυμερής. Και χωρίς παραχωρήσεις. Ποτέ διμερής. Για τεράστιες ευθύνες τουρκικών αρχών και για ανεύθυνη στάση και συμπεριφορά της Τουρκίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχετικά με το ναυάγιο των μεταναστών στα Κύθυρα. Τέτοια ανεύθυνη συμπεριφορά και ταυτόχρονα οι πλημέλειες της Τουρκίας, από τα παράλια της οποίας ξεκίνησαν τα σκάφη αυτά, οδηγούν δυστυχώς νομοτελειακά σε τραγωδίες. Παρά την οργάνωση και τις ηρωικές προσπάθειες του προσωπικού των ελληνικών αρχών, οι οποίες συνεχίζονται, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα θρηνούμε θύματα όσο η Τουρκία δεν πράττει ό,τι επιβάλλουν οι διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει και το διεθνές δίκαιο. Το ελληνικό λιμενικό, παρά τα όσα κατά καιρούς απαράδεκτα και εξωφρενικά έχουν ισχυριστεί διάφοροι επαγγελματίες, ακτιβιστές, σώζει ανθρώπινες ζωές, όμως όσο η Τουρκία δεν εφαρμόζει τους νόμους, όσο κάνει πλάτες στους διακινητές, όσο δεν τιμά τις συμφωνίες που η ίδια έχει υπογράψει, δυστυχώς θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με τέτοιες τραγωδίες. Ο κ. Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπεύθυνος ότι έδωσε το δικαίωμα στον φασίζοντα Ερντογάν να παρουσιάζει την Ελλάδα ως χώρα η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ουσιαστικά σκοτώνοντας μετανάστες, πνίγοντας μετανάστες. Αυτό έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης με τις επαναπροωθήσεις
Έτσι. Πρώτον, έβαψε τα χέρια του με αίμα. Και δεύτερον, έκανε τον Ερντογάν να φαίνεται φιλάνθρωπος.